υπάρχουν σήμερα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στο ΣΔΟΕ κτλ., που είναι υποστελεχωμένες όλες αυτές οι υπηρεσίες. Πάρα πολύ γρήγορα θα έχουμε έσοδα περισσότερο από τα 3 δις που υπολογίσαμε. Πόσο κόσμο έχει το ΣΔΟΕ, ξέρετε, κύριε Μιλιέ? Πόσο κόσμο έχει το ΣΔΟΕ σήμερα, ξέρετε? Έχει ελάχιστο κόσμο. Πήγαμε, μια μισή ώρα ήταν μόνο η ενημέρωση για τη λίστα Λαγκάρτ. Προσφάτω. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Να σα ρωτήσω για να ολοκληρώσω όμω το. Μία ερώτηση και μετά το δέντρο μαζί. Υποσχεθήκατε 300.000 θέσεις εργασίας. Πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε? Πώς θα χρησιμοποιηθούν και πού? Ποιο έχει λένε, γιατί να υποσχόμαστε γενικά είναι πολύ ωραίο. Ελάτε, τα απαντήσετε όλα. Λοιπόν, στο θέμα του ΕΣΠΑ. Εσείς υπόσχεστε πάντως. Στο θέμα. Είπαμε εγώ πέρσι 450.000. Εσείς προσωπικά όχι. Κύριο Σαμαράς 400 και ο κύριο Βενιζέλος 700. Στο ΕΣΠΑ που τρέχει, που έτρεξε 2007-2013. Δεσμεύτηκαν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για το ΕΤΕΑΝ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι αυτή τη στιγμή αδιάθετο. Για το θέμα του ΠΕΠ Αττικής έχουμε πάνω από 700 εκατομμύρια από το 1,5 δισεκατομμύριο πάλι που είναι αδιάθετα. Αυτό είναι πόροι οι οποίοι στο σημερινό πλαίσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Μένει το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο είναι το. Το νέο ΕΣΠΑ που είναι το 14-20, εκεί πρέπει να υπάρχει διαπραγμάτευση. Για το υπόλοιπο, έτσι, που είναι το. Αυτή τη διαπραγμάτευση θα την κάνουμε και νομίζουμε ότι θα έχει αίσιο τέλος. Δηλαδή, για λιγότερο από το μισό των 3 δισεκατομμυρίων που προϋπολογίζουμε για το ΕΣΠΑ. Το που λείπει, ναι. Δεύτερον, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μέσα σε αυτήν είναι και το θέμα των κόκκινων δανείων, διότι καθιστά τις τράπεζες που πήραν 50 δισεκατομμύρια δάνειο από το δάνειο που πήρε η χώρα. Τα που κόκκινα δάνεια πόσα είναι, κύριε Μιλιέ, ξέρετε? Τα κόκκινα δάνεια μπορεί να ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή και τα 80 δισεκατομμύρια. Πολύ ωραία. Και με τα 2-3 δις που έχετε προϋπολογίσει εσείς εδώ για τις εισάχθεια, τι θα καλύψετε? Θα καλύψουμε. 2 δις έχετε για τις εισάχθεια με 80 δις που είναι τα κόκκινα δάνεια. Ναι, ναι, δεν θα σβήσουμε όλα τα κόκκινα δάνεια. Είναι μία διαδικασία διακανονισμού που μπαίνει ο άλλος να πληρώνει με κάποιες δόσεις και με ένα ποσοστό του εισοδήματός του. Ποιους θα καλύψετε, ρωτάω? Θα καλύψουμε πολλές κατηγορίες. Αυτό θα κάνει ο ενδιάμεσος. Ο ενδιάμεσος φορέας είναι ένας φορέας ανάμεσα στις τράπεζες και στους δανειολήπτες. Είναι ένας άλλος. Είναι ένας άλλος φορέας ελέγχου, αν θέλετε, του τραπεζικού συστήματος και προστασίας των δανειοληπτών, ο οποίος συνεργάζεται με τις επιτροπές εξώδικου διακανονισμού. Μάλιστα. Και κατηγοριοποιεί όλα τα δάνεια. Ωραία. Και επομένως υπάρχει μία συμφωνία. Από τη στιγμή που μπαίνει ένας πολίτης ή μία μικρή επιχείρηση σε αυτή τη συμφωνία, μπορεί να πάρει επανεκκίνηση της δραστηριότητας του. Γιατί ο κύριος Ντόλιος τώρα έχει πολύ ώρα, μιλήσαμε μετά, κύριε Σχάρη. Τα 2 δις είναι για τον πρώτο χρόνο. Έτσι, είναι σαφές. Η αριθμητική δεν τον βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι πασιφανές. Δεν υπάρχει πιο κοστολογημένο πρόγραμμα που να έχει γίνει ποτέ και μάλιστα από αξιωματική αντιπολίτευση. Ήδη στην προηγούμενη ερώτησή μου δεν υπήρξε απάντηση ούτε τώρα ούτε από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα υπάρξει απάντηση. Δηλαδή πώς θα καλυφθεί ο έμφυα σε πρώτο χρόνο. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Τώρα,